1η Αυγούστου 2019, ο λαογράφος Γιώργος Μπόντας μας λέει για το έθιμο των Καβαλάρδων και την Παναγία στη Σιάτιστα. Σιάτιστα, εσύ ευγενική και αρχοντική και ωραία. Ήσουν το πένιμο εσύ σε όλη την επαρχία. Είχες και όνομα χρυσό, σε λέγαν φουροχώρη. Οι εχθροί σου σε μισούσανε, σε ζήλυβαν γειτόνι. Η Σιάτιστα είναι μια πόλη εξέχουσα με διαχρονική παρουσία. Χαρακτηριστικό γνώσμα των κατοίκων της Σιάτιστας είναι η προσήλωση στα έθιμά της. Ξεχωριστός, ιδιαίτερα επιβλητικός και γραφικός είναι ο γιορτασμός της γιορτής της Παναγίας στην Ιερά Μονή Παναγίας Μικροκάστου με τους προσκυνητές καβαλάδες που αποτελούν σταθμό στην πολιτική ιστορία της πόλης μας. Οι καβαλάδες είναι ένα κομμάτι της ζωής μας παρελθόν και παρόν, με ρίζες βαθιές στον χρόνο και στην ιστορία της Σιάτιστας. Οι καβαλάδες είναι συνδεδεμένοι με την ιστορία και συνταυτισμένοι με τη θρησκεία. Το θέαμα των καβαλάρδων είναι μεγαλόπρεπο και συναρπαστικό. Ακόμα, οι καβαλάρδες είναι μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις που έγινε θεσμός. Είναι ο θεσμός της χαράς, του κεφιού, του ξεφαντώματος, αλλά και της διάσωσης της πολιτικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας. Το έθιμο των καβαλάρδων διατηρείται αναλύωτα από τη φθορά του χρόνου και συνεχίζεται κάθε χρόνο με τον ίδιο ζήλο, το ίδιο κέφι και την ίδια πίστη στην παράδοση. Μένει ως τα σήμερα δείγμα του γνήσιου αισθήματος και της γουνήσιας λεβεντιάς του σατιστινού λαού για να απόσπαστο κομμάτι της αστήριχτης παράδοσης και ιστορικής πορείας του. Σε πολύ λίγους τόπους της Ελλάδας τα ήθη και τα έθιμα διατηρούν με τόση ζωντάνια και συμμετοχικότητα όσο η Σιάτιστα. Η Σιάτιστα είναι αστήριχτη πηγή παράδοσης και πολιτισμού. Αρχόντισσα περήφανη Σιάτιστα πενεμένη. Είσαι στολίδι ζηλευτό